Τα πρώτα μέτρα που ανακοίνωσε ανατομέα ο Γιάννης Δήμαρας είναι... Πρώτον, για την εξυπηρέτηση του Δημότη, την οργάνωση συστήματος άμεσης επικοινωνίας των Δημοτών με το Δήμο για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί ή για κάθε πρόταση που έχουν να καταθέσουν. Η επικοινωνία θα γίνεται μέσω τηλεφώνου, φαξ, mail ή προσωπικής αναφοράς. Η λειτουργία μας θα είναι συλλογική και όλοι μας θα κρινόμαστε μέσα από συγκεκριμένες δημοκρατικές διαδικασίες που έχουμε ήδη συμφωνήσει και οι οποίες καθιστούν πρωταγωνιστικό το ρόλο όλων των Δημοτικών Συμβούλων. Δεύτερον, τις συναντήσεις με τους Δημότες. Όπως είπε, κάθε Τετάρτη θα δέχεται τους πολίτες επισκεπτόμενους διαδοχικά όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Κάθε Δεύτερη Κυριακή θα επισκέπτεται μία από τις 34 κοινότητες του Δήμου Πατρέων και θα συνεργάζεται με τους Δημότες και τους Συλλόγους. Να προχωρήσουμε στην οργάνωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Δήμου, να λαμβάνουμε μέτρα που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και θα επιλύουν τα προβλήματά του. Αυτά θα πρέπει να γίνονται παράλληλα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να προτάξουμε ως προτεραιότητα την οργάνωση του Δήμου και να αφήσουμε για αργότερα τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Τρίτον, ανακοίνωσε την ίδρυση υπηρεσίας άμεσης παρέμβασης και αποκατάστασης βλαβών ή άλλων προβλημάτων σε πλατείες, δρόμους, πεζοδρόμια και παιδικές χαρές. Προβλήματα δηλαδή που σχετίζονται με τη λειτουργία της πόλης. Επίσης, ο Δήμαρχος Πατρέων ανακοίνωσε άμεσο μέτρο για την καθαριότητα, καλώντας τους εμπόρους να μην αφήνουν χαρτόκουτα σε κάδους απορριμμάτων. Φορτηγό του Δήμου θα περνά καθημερινά από τα καταστήματα ώστε να μαζεύει όλα τα χαρτόκουτα. Ένα ακόμη άμεσο μέτρο αφορά το κυκλοφοριακό. Από τη Δευτέρα, όπως είπε ο κύριος Δημαράς, αλλάζει ο τρόπος αστυνόμευσης από τη Δημοτική Αστυνομία. Θα υπάρχουν μόνιμα εγκατεστημένοι δημοτικοί αστυνομικοί σε σημεία όπου παρατηρείται μεγαλύτερο πρόβλημα με την κίνηση. Ο κύριος Δημαράς ανακοίνωσε και οικονομία στο ρεύμα, μιλώντας για καλύτερη χρήση του ηλεκτροφωτισμού και τονίζοντας ότι ο εορταστικός διάκοσμος θα είναι ανοιχτός μέχρι τα μεσάνυχτα, εκτός από τους κεντρικούς δρόμους όπου θα παραμένει αναμένος έως τις 2 τα ξημερώματα. Ακόμη γνωστοποίησε ότι μεθαύριο θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο σχέδιο για το φετινό Πατρινό Καρναβάλι, ότι θα ιδρυθεί Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Πρώτον, γιατί το καρναβάλι είναι σημαντική δραστηριότητα για την πόλη. Δεύτερο, γιατί η τελετή έναρξης είναι κοντά. Τρίτον, γιατί δυστυχώς ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τη φετινή εκδήλωση. Τέλος, ανακοίνωσε τη λειτουργία ηλεκτρονικής εσωτερικής ενημέρωσης με τους συνεργάτες του. Μέσω υπολογιστών, όπου αντιδήμαρχοι και διευθυντικά στελέχη θα μπαίνουν και θα συμπληρώνουν σε βάση δεδομένων, κάνοντας λεπτομερή καταγραφή των καθημερινών ενεργειών τους.